Αποταμιευτικός λογαριασμός πράσινο από την Τράπεζα Κύπρου. Τα άπαντα της αποταμίευσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε τα τελευταία νέα από τη financialmirror.tv. Τη μεγαλύτερη συρρήκνωση στην ιστορία της Ευρωζώνης βίωσε η οικονομία των 16 χωρών μελών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση επέφερε βαρύ πλήγμα στη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ευρωζώνη συρρυκνώθηκε στο 2,5% σε τριμηνία βάση και 4,6% σε ετήσια για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, που αποτελούν αρνητική ανάπτυξη ρεκόρ. Τόση ρεκόρ σημείωσε και το ΑΕΠ της Γερμανίας το πρώτο τρίμηνο, καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ειδικότερα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρώπη σημείωσε πτώση 3,8% σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Από την άλλη, συρρήκνωσε κατά 1,2% εμφάνιση το ΑΕΠ της Γαλλίας από μείωση 1,5% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Αμετάβλητος παρέμεινε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Με μια σημαντική υποχώρηση των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος τον Απρίλιο. Παρ' όλα αυτά, έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα 54 ετών κατά το τελευταίο 12μήνο της τάξης του 0,7%. Η κάμψη αυτή σε ετήσια βάση αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για τον ενδεχόμενο αποπληθωρισμό στη ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος παραμένει περιορισμένος, καθώς η μείωση των τιμών επικεντρώνεται στην ενέργεια και τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτή. Έντονη μεταβολή παρατηρήθηκε στους δείκτες των ευρωπαϊκών κεφαλαίων που γύρισαν στο κόκκινο. Η πτώση των μετοχών του ενεργειακού κλάδου επισκέπτει το ράλι των τραπεζικών μετοχών. Η Barclays, η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Αγγλίας, ενισχύθηκε κατά 5% μετά από φήμες ότι θα πουλήσει το τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων. Η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη, σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση, σημείωσε άνοδο 3%. Ενισχύθηκε το δολάριο εναντίον του ευρώ μετά τα αρνητικά στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και από τα απογοητευτικά στοιχεία για την οικονομία της Γερμανίας. Ειδικότερα, στις 4 ώρα Κύπρου το ευρώ υποχώρησε στα 1,3540 δολάρια ανά ευρώ, ενώ εναντίον του γεν υποχώρησε στα 129,30 γεν ανά ευρώ. Το γεν επίσης ενισχύεται εναντίον του δολαρίου στα 95,40 γεν ανά δολάριο μετά από την άνω των εκτιμήσεων αύξηση των νέων ετήσιων επιδομάτων ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου και του δείχτη τιμών παραγόγου στη ΗΠΑ τον Απρίλιο. Νωρίτερα, η ισοτιμία δολαρίου γεν έφτασε κάτω από τα 95 γεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από τα μέσα Μαρτίου. Η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση μπορεί να αναστραφεί κοντά στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο φέτος, αλλά μια ανάκαμψη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν είναι πιθανό να έλθει μέχρι το 2010, σύμφωνα με τον επικεφαλή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, Ντομίνικ Στρος-Καν. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Βιέννη, ο Καν είπε ότι τα χειρότερα της οικονομικής κρίσης είναι πιθανόν πίσω μας, καθώς τα διεθνή ιδρύματα και οι κεντρικές τράπεζες έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους κινδύνους στην οικονομία. Παρ' όλα αυτά, έσπευσε να πει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την οικονομία και προειδοποίησε ότι η βασική προϋπόθεση για την παγκόσμια ανάκαμψη είναι η εκκαθάριση όλων των τραπεζικών ισολογισμών. Χωρίς καθαρούς ισολογισμούς, μια οικονομική ανάκαμψη δεν είναι δυνατή, δήλωσε. Πρόσθεσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να συμφωνήσει σε νέα βοήθεια προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τους ερχόμενους μήνες, χωρίς να δίδει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.